Ζούμε σε μια περίοδο που, όπου η πείνα θα έρθει και στην Ελλάδα ξανά. Έχουμε μια επισκεπτική κρίση παγκόσμια, έρχεται και εδώ. Αυτά τα ψαράδικα είναι αναπτώστα στο κομμάτι της λύσης. Κι όμως, αυτή η λύση κατά βάρα θρόνεται καθημερινά. Ο πρόεδρο με ενημέρωσε για τα τρία βασικά προβλήματα. Ο αν διορθώσαμε τα ποσοστά. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα τη ρήπανση που μειώνει την παραγωγικότητα τη θάλασσα και καταστρέφει το περιβάλλον. Έχουμε το πρόβλημα τη κλιματική αλλαγή, το οποίο δεν βοηθιέται με περισσότερα κάρβουνα, περισσότερα πετρέλαια, περισσότερο LNG, ιδίω εδώ. Mm. Και έχουμε και το πρόβλημα τη υπεραλίευση, όχι από του Έλληνε ψαράδε, όχι του ψαράδε τη Αλεξανδρούπολη, αλλά από ότι ήταν χώρα που μπαίνουν μέσα, μου έδειξε ο πρόεδρο τα αποτυπώματα του ραντάρ, που ήταν η δική του βάρκα, πώ ερχόντουσαν λεφούσια τα ψαράδικα παράνομα μέσα στα χωρικά έβιδα τη χώρα, με ένα λιμενικό επίτηδε να αδρανεί, όταν είναι για μετανάστε, για θαλασσοπνιγμένου ανθρώπου, στέλνουμε την ακτοφυλακή, το λιμενικό, δηλητηριάζουμε τι ψυχέ των λιμενικών μα παιδιών για να του πνίγουμε. Γιατί αυτό είναι η επαναπροωθήση του κ. Μητσοτάκη. Αλλά όταν μπαίνουν μέσα τα τεράστια αλλιευτικά τη Τουρκία, κοιτάμε αλλού. Αυτό λέγεται θρασιδηλία. Δεν λέγεται εθνική ανεξαρτησία, δεν λέγεται προάσπιση των εξωτερικών συνόρων. Λέγεται μισανθρωπισμό απέναντι στου μετανάστε και πλήρη εθνική απαξίωση όταν οι ψαράδε μα δεν μπορούν να ψαρεύουν στου παροτόπου στους ελληνικού εντό των 6 μιλίων. Δεν μιλάμε για τα διεθνή ύδατα. Yeah. Εμεί το ΜΕΡΑ25 είμαστε εδώ για να του τίνουμε χείρα βοηθεία. Θα το φέρουμε το θέμα και στη Βουλή. Δεν είμαστε εδώ για να καπληθούμε τον αγώνα του, δεν είναι κομματικό. Δεν θέλουμε τίποτα, κανένα κομματικό όφελο. Αλλά πρέπει επιτέλου ο ελληνικό λαό να καταλάβει ότι τα εθνικά του δικαιώματα συζητιούνται στα κανάλια μόνο και μόνο για να αγοράζουμε όπλα, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν κιόλα. Δεν τα χρησιμοποιούν, γιατί με τα ραφάλ για να δεν βοηθάει ο ψαρά ο οποίο κινδυνεύει ζωή του από α, μια αρμάδα τουρκικών αλληλευτικών που πάνε να τον βουλιάξουν και με το δικό μα το λιμενικό υπερσύγχρονο να κάθεται εκεί και να σφυρίζει αδιάφορα. Ευχαριστώ πολύ.